Για έγκλημα χωρίς τιμωρία αλλά και για ανύπαρκτη δικαιοσύνη κάνουν λόγο, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι που έχασαν παιδιά, γονείς, συντρόφους και αδέλφια στην φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 24 ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που καταδικάζει ως ενόχους μόνο 6 από τους 21 κατηγορουμένους, χωρίς κανένας να οδηγείται στη φυλακή. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα, μίλησαν για μια απόφαση που ήταν, όπως είπαν χαρακτηριστικά, σαν δρομολογημένο τρένο που μπήκε στις ράγες από την πρώτη στιγμή προκειμένου να συγκαλυφθούν ευθύνες. Όσον αφορά δε στην απόφαση που σόκαρε το Πανελλήνιο, προανήγγειλαν προσφυγές σε όλα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, πάντως, με παρέμβασή της, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άνοιξε το δρόμο για την άσκηση έφεσης από την εισαγγελία εφετών κατά της απόφασης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι 39 συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν την πρώτη έφεση κατά της απόφασης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σκληρό αιματηρό επεισόδιο είχαμε πριν από λίγες ώρες στο Καστέλι, στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, όταν άγνωστοι γάζωσαν με καλάζνικοφ ένα αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν και ένα παιδί. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με τον Γιάννη Χριστάκο, την Άννα Κανδύλη, τον Παναγιώτη Τζανετάτο στη Βουλή, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τη Λίνα Ιορδανίδου. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι. Το πόνο μας, τις κραυγές μας, τους πραγματογνώμονες, είναι σαν να μην τους ακούσανε. Φυσικά και δεν δικαιώνεται κανένας, δεν δικαιώθηκε με την απόφαση. Αλλά εγώ θέλω να πάω στο τέλος, όπως πηγαίνω κάθε Σάββατο στους τάφους της οικογένειάς μου, και να πω ότι μάνα, αδερφή, έκανα ό,τι μπορούσα. Νιώθουμε κακοποιημένοι, προδομένοι, αδικημένοι από την πρώτη στιγμή αυτής της τραγωδίας μέχρι και σήμερα και κατ' επανάληψη. Οργή, θλίψη, απογοήτευση και ανοιχτές πληγές που ζητούσαν να επουλωθούν από μια δικαίωση που δεν ήρθε. Συγγενείς θυμάτων αλλά και εγκαυματίες της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι νιώθουν τον άσβεστο πόνο να ξανακαίει τις ψυχές τους μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκαν μόνο 6 από τους 21 κατηγορούμενους στην υπόθεση σε εξαγοράσιμες ποινές. Κάποια ώρα τα βράδια που γυρνάω σπίτι, λέω στον εαυτό μου, μήπως φταίω εγώ για τη φωτιά. Πώς μπορείς να πεις ότι δικαιώνεται ένα κοριτσάκι, δύο κοριτσάκια 5 χρονών, 11 παιδιά από 6 μηνών έως 13 ετών. Πλέον ετοιμάζουν τις επόμενες νομικές κινήσεις τους, ζητώντας πάντα τη δικαίωση των 104 ψυχών που χάθηκαν στη φωνική πυρκαγιά. Όπως ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου, πρόκειται να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, να αποστείλουν ανοιχτή επιστολή στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, αλλά και να ζητήσουν από την Εισαγγελία Αθηνών να ελέξει όλα όσα έγιναν μέχρι τη δίκη, αλλά και κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Από την ίδια στιγμή του εγκλήματος αυτού υπήρξε μια οργιώδης προσπάθεια συγκάλυψης, και γιατί από την επόμενη στιγμή ο κάθε ένας προσπαθούσε να αποφύγει τις ευθύνες τους. Με την απόφαση του δικαστηρίου καταδικάστηκαν μόνο στελέχη της πυροσβεστικής, της επιμάχης περιόδου και ο κάτοικος Πεντέλης, από τον οποίο φέρεται να άρχισε η πυρκαγιά. Και απαλλάχθηκαν τα στελέχη της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτούς 15 μήνες που διήρκησε αυτή η δίκη, θεωρώ ότι δεν δοκιμάστηκαμε μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρη η ελληνική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι έχουμε επιδείξει πολλή εμπιστοσύνη μέχρι στιγμής σε όλες τις διαδικασίες. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε κάνει με αυτόν τον τρόπο. Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης στην απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου, ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με παραγγελία της προς τη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, Γεωργία Αντιλίνη, ζήτησε να εξεταστεί η άσκηση έφεσης τόσο για τα 15 πρόσωπα που αθωώθηκαν από το δικαστήριο, όσο και για την αναγνώριση ελαφρυντικού σε 4 καταδικαστέντες, τις ποινές που τους επιβλήθηκαν και τον τρόπο έκτισής τους. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατέθεσαν και συγγενείς θυμάτων της φωνικής τραγωδίας στην Εισαγγελία Εφετών, επισημένοντας πως είναι εσφαλμένη η δικαστική απόφαση και η ενοχή των κατηγορουμένων για όλα τα δικήματα προέκυψε από το αποδεικτικό υλικό. Κατά την άποψη των συγγενών των θυμάτων στην τραγική υπόθεση του Ματιού, που χθες το Τριμελές Πλημελιωδικείο έκρινε ότι έφταιγαν μόνο οι πυροσβέστες, δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.
Στις αντιδράσεις για τη δικαστική απόφαση αναφέρθηκε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και επέκρινε τις δηλώσεις του Υφυπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα λαϊκά δικαστήρια που έχουν στηθεί στη χώρα εδώ και καιρό υπό την ανοχή της πολιτείας και τα οποία συνοδεύονται πλέον με προπυλακισμούς σε βάρος των λειτουργών της δικαιοσύνης. Από τις δικαστικές αρχές προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες για την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης, με στόχο εντός του καλοκαιριού να αρχίσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Σύνδεση με την Άννα Κανδύλη. Άννα, κανένας, πρωτίστως βεβαίως οι συγγενείς των θυμάτων, όλοι όμως νομίζω, δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό ήταν και τελείωσε το μάτι. Είναι δύσκολο να το χωνέψει κανείς αυτό. Εδώ μπαίνει τώρα η παρέμβαση της κυρίας Αδηλίνη που ζητεί να διερευνήσει η εισαγγελία, εισαγγελία εφετών, το ενδεχόμενο της έφεσης επί της αποφάσεως. Να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε αν πρακτικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σημερινοί αθώοι μπορεί να καταστούν ένοχοι ή αν μπορεί να αλλάξουν ποινές. Ναι, όλα μπορεί να γίνουν και όλα μπορεί να αλλάξουν σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση. Δηλαδή, αντί των 6 να κάτσουν στο εδόλιο και 21 κατηγορούμενοι. Άρα είναι λίγο όλο από την αρχή. Όλο από την αρχή. Είναι μια δίκη από την αρχή, εφόσον ασκηθεί η έφεση για όλα, έτσι, και για τα ελαφρυντικά, ναι, και για τις ποινές και για τους αθωοθέντες. Λοιπόν, μπορεί να κάτσουν όλοι και 21 στο εδόλιο να δικαστούν και πάλι. Μπορεί να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, όπως του πρώτερου σύνομου βίου που αναγνωρίστηκε, ναι, από το συγκεκριμένο δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο, στους 4 από τους 6 καταδικαστέντες. Εν τω μεταξύ, πρώτερος σύνομος τώρα σε πυροσβέστες. Σε εκθεματικούς, ναι, πυροσβεστικής. Καλά, προφανώς. Προβλέπεται, αλλά λέω και προφανώς. Θα μπορούσε όμως να μην αναγνωριστεί, και λέμε και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο εφετείο, μετά αλλάζει και η ποινή. Δηλαδή, η ποινή βάσης που τώρα ήταν τα 2 χρόνια για την κάθε ανθρωποκτονία από αμέλεια, η οποία είναι και υποχρεωτικώς εξαγοράσιμη, μπορεί να πάει παραπάνω, να πάει και στα 3 χρόνια και στα 4 χρόνια. Που εκεί τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να εκτίσει ποινή. Εκεί μπορεί το δικαστήριο να πει να εκτιθεί ποινή. Βέβαια, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με ειδικά εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αλλά μπορεί να εκτιθεί ποινή. Ένα μέρος έστω. Μάλιστα. Άρα κάποιος μπορεί να καταλήξει στη φυλακή. Ναι. Τώρα, η κορυφή της δικαιοσύνης δείχνει να προσπαθεί να σκύψει πάνω από τις εξελίξεις και πράγματι από σήμερα ξεκινά και ένας αγώνας δρόμου για να αποφύγουμε και την παραγραφή, γιατί είναι ορατός και αυτός ο κίνδυνος. Είδαμε την παρέμβαση της Προέδρου του Αριουπάγου, της κυρίας Κλάπα, η οποία ζήτησε όντως από τον προϊστάμενο του πρωτοδικαίου, τον κύριο Λινό, να απαλλάξει την Πρόεδρο του Δικαστηρίου από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, ούτως ώστε να είναι έτοιμο το σκεπτικό της απόφασης, γιατί θα πρέπει πρώτα να έχουμε το σκεπτικό για να ασκηθεί και η έφεση, για να είναι έτοιμο το σκεπτικό μέσα στο Μάιο, που αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να προσδιοριστεί η δίκη μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό πρέπει να σου πω, Ράνια, είναι από τις σπάνιες φορές που θα γίνει, γιατί τέτοιες, μάλλον, δίκες μέσα σε θερινά τμήματα υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις προσδιορίζονται. Μπορεί λοιπόν, Άννα, να δούμε και να τρέχουν παράλληλα η δίκη για τα Τέμπη και η δίκη για το Μάτι. Βεβαίως μπορεί να το δούμε παράλληλα, βεβαίως. Ωστόσο, αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι ακόμα και το καλοκαίρι να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό, δεν είναι μόνο αυτό να ολοκληρωθεί δηλαδή το εφετείο. Πρέπει να τελειώσει και στον Άριο Πάγο μέχρι το 2026. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε την πρώτη έφεση πάντως από συγγενείς. Από συγγενείς, 39 συγγενείς ακριβώς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβε το δικαστήριο υπόψη του όλα τα στοιχεία που έπρεπε να λάβει. Αυτή έχει κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών, θα εξεταστεί βεβαίως, όπως επίσης θα εξεταστούν και πρακτικά της δίκης για να δει από την πλευρά της αυτεπαγγέλτως η εισαγγελία τι μπορεί να κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Οι στιγμές είναι τραγικές για όλους τους ανθρώπους που έζησαν τον εφιάλτη εκείνης της βραδιάς και επέλεξαν να συνεχίσουν τη ζωή τους στο Μάτι. Το Μέγκα βρέθηκε σήμερα στην περιοχή και όπως θα ακούσετε και θα δείτε, 6 χρόνια μετά δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Οι κάτοικοι πάντως λένε ότι ακόμη και αν η πόλη τους ήταν καλύτερα στημένη, με τέτοιους χειρισμούς από την πυροσβεστική, οι άνθρωποι δεν θα είχαν σωθεί. Δεν ξέρετε τι περνάμε εμείς από εδώ. Και αν κοιμόμαστε. Σχεδόν 6 χρόνια μετά, η φωτιά του πόνου, της απώλειας και της καταστροφής σιγοκαίει ακόμα στο Μάτι. Α,
άθελά σου, όσο και να μισέει, γυρνάς εκείνη την ημέρα. Γυρνάς το κεφάλι σου από τη μία πλευρά, σου έρχεται στο μυαλό ότι εκεί πέρα υπήρχε κάτι. Γυρνάς από την άλλη το ίδιο. Είναι δύσκολο. Εσύ, ωραία. Το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να με σκάψει. Παραμένει μέσα. 16 μήνες πέρασε στα νοσοκομεία η Πινελόπη Κωνσταντάκη μέχρι να επουλωθούν τα τραύματά της. Σήμερα προσπαθεί να αφήσει εκείνη την ημέρα πίσω της. Δεν ξεχνάω, αλλά το παλεύω και προχωράω τη ζωή μου διαφορετικά. Όσοι κάτοικοι αποφάσισαν να παραμείνουν στην περιοχή παρά την καταστροφή, καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εικόνες και τις αναμνήσεις της πιο φρικτής ημέρας της ζωής τους. Μιας ημέρας που 104 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο είτε στη φωτιά ή στο νερό. Εκεί που οδηγήθηκαν ως μοναδική διέξοδο από τις πύρινες φλόγες, όταν η αστυνομία είχε κλείσει όλους τους υπόλοιπους δρόμους διαφυγής. Εγκλωβισμός δεν υπάρχει. Διόδοι προς τη θάλασσα υπάρχουν. Μία από αυτές είναι αυτή εδώ. Και πάμε παραπέρα, ερχόμαστε, ότι κατευθείαν πέφτουμε σε γκρεμό. Ποια είναι η παραλία η οποία δείχνανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνη την εποχή ότι οι ματιώτες κλείσαν την πάθη θάλασσα για να σωθούν οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει. Η φωτιά μπήκε στις 4:25. Δεν την πήραν χαμπάρι. Τους ξέφυγε. Μέχρι και τις 6 και 4 μιλούσαν για μια φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη. Η φωτιά όμως ξεκίνησε από το Δήμο Πεντέλης, που είναι εντός σχεδίου πόλης. Επεκτάθηκε στο Βουτζά, που είναι εντός σχεδίου πόλης, και κατέληξε σε εμάς εδώ, κατέληξε στη θάλασσα. 6 χρόνια μετά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία χωροταξική παρέμβαση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην περιοχή. Ενώ τα έργα που έχουν ανακοινωθεί, το ρημοτομικό σχέδιο δηλαδή, έχει μείνει στα χαρτιά, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας άλλος ογκολογοθάς. Η υλοποίηση του σχεδίου της πράξης εφαρμογής, δηλαδή η ουσιαστική διαπλάτηση των δρόμων. Και ιδιαίτερα αναφέρομαι και στην παραλιακή τη λεωφόρο την Ποσειδόνος. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει η κεντρική διοίκηση να το λύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Φυσικά στο Μάτι δεν ήχησε ποτέ το 112, καθώς τότε δεν είχε τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Μας αφήσα όλιος του Θεού. Ντράπη και κεντρόπη. Ήταν μια δίκη παροδία. Η απόφαση του δικαστηρίου πάγωσε το Μάτι. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η δικαίωση δεν ήρθε στη μνήμη των νεκρών τους. Δεν ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε απλώς απόδοση ευθυνών και τιμωρία. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα δικά σας παιδιά, τα παιδιά των άλλων, να ζήσουν σε μια χώρα για την οποία θα είναι περήφανοι. Σε μια οργανωμένη χώρα όπου η λέξη ευθύνη έχει νόημα. Κοστολογούν 10 ευρώ την ημέρα μια ανθρώπινη ζωή. Οι συγγενείς των θυμάτων, οι εγκαυματίες και οι κάτοικοι φωνάζουν ότι με την απόφαση αυτή σε κάθε εθνική τραγωδία θα επαναλαμβάνεται το ίδιο. Οι υπέτειοι θα μένουν πάντα ατιμώρητοι. Και εδώ και λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Βουλή για την παρουσίαση του δικαστικού χάρτη. Παναγιώτη Τζανετάτο, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης για το Μάτι. Είπε ότι η δικαιοσύνη έχει δικαίωμα να επανεξετάσει την υπόθεση. Ακριβώς, Ράνια, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής και έκανε ειδική αναφορά στη δικαστική απόφαση για το Μάτι. Αφού λοιπόν σημείωσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη με βάση το ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όχι το δυσμενέστερο της παρούσας κυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι κρίσεις για το Μάτι δεν είναι οριστικές και τελεσίδικες, μπορούν, εφόσον το κρίνει η δικαιοσύνη, να επανεξεταστούν με τρόπο νόμιμο. Αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού, Ράνια. Η ευθύνη προς τον ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν ήταν μόνο για τον κώδικα, δεν ήταν μόνο για τον ποινικό κώδικα, αλλά ήταν, αν καταλαβαίνω καλά, γενικώς για τους χειρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάνω σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε μάλιστα, επ' αυτού που λες, ότι για να μην μπορούν στις εθνικές τραγωδίες να γίνονται κομματικά εργαλεία με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είναι και μία αιχμή ενδεχομένως και για την πιο πρόσφατη τραγωδία που είχαμε στα Τέμπη. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, να σου πω ότι έκανε και ειδική αναφορά στις επικείμενες ευρωεκλογές. Επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τα εμπόρους πίστης, για τους οποίους, όπως είπε, απάντησε καλύτερα από μένα η ίδια η Εκκλησία. Επίσης, έθεσε το δίλημα των ευρωεκλογών.
λέγοντας ότι θέλουμε να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία ή να ρισκάρουμε όσα έχουμε πετύχει με νέα πειράματα, και έκανε και ειδική αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί περισσότερα από 200.000 πολίτες προκειμένου να ψηφίσουν στις επικείμενες ευρωεκλογές, και σημείωσε ότι σύντομα θα έρθει νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν, καθώς υπενθυμίσουμε ότι για να περάσει η ρύθμιση θα πρέπει να υπερψηφιστεί από την Βουλή από 200 συνολικά βουλευτές, Δράνια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ΜΑΤΙ. Οι κρίσεις για το ΜΑΤΙ δεν είναι οριστικές, ούτε τελεσίδικες. Μπορούν, εφόσον η ίδια η δικαιοσύνη το κρίνει, επαναλαμβάνω, και είναι η μόνη αρμόδια να το πράξει, να επαναξεταστούν με τρόπο νόμιμο, θα πρέπει συνεπώς να περιμένουμε και με τη σκέψη βέβαια και την παρότρινση οι εθνικές τραγωδίες να μην μπορούν, να μην γίνονται κομματικά εργαλεία με δύο μέτρα και δύο σταθμά.